Ένα απίστευτο περιστατικό, όντως στο κέντρο της πόλης. Είμαστε στην οδό Τσιμισκή με Γούναρη, δηλαδή στην πλατεία Ναβαρίνου, όπως είπες και εσύ, Γιορδάνη. Το αυτοκίνητο του 60χρονου ήταν ακριβώς εδώ πίσω μου, όταν ο 60χρονος υπέστη ανακοπή, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω στο τιμόνι, το αυτοκίνητο να κατευθύνεται ανεξέλεγκτα μπροστά. Ένα όχημα του Δήμου ήταν μπροστά του, ένα φορτηγάκι, και μετά ήταν ένα δεύτερο όχημα μπροστά του και έγινε τριπλή καραμπόλα. Πιθανόν τα δύο οχήματα τα έτερα να περίμεναν στο φανάρι και να έπεσε πάνω τους ο 60χρονος ο οδηγός, που είχε πάθει ήδη ανακοπή πριν την καραμπόλα. Στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, μετέφεραν τον άντρα στο Ιπποκράτειο νοσοκομείο, αλλά όπως μαθαίνουμε ήταν ήδη αργά, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες των γιατρών δεν μπόρεσε να τον επαναφέρει. Σύμφωνα... Ο άντρας αυτός πέθανε από την ανακοπή, δεν πέθανε από το τρακάρισμα. Έπαθε ανακοπή η Γιορδάνη και μετά έγινε το τρακάρισμα, μετά έγινε η καραμπόλα. Και σύμφωνα με τη σύζυγό του, αντιμετώπιζε προβλήματα με την καρδιά του, είχε και διαβήτη. Συχνά δεν ήταν καλά, ωστόσο εκείνη την ημέρα, χθες δηλαδή, πήγαινε κάπου να συναντήσει με τους φίλους του. Έπαιρνε το αμάξι, όπως λέει η ίδια, όταν αισθανόταν καλά, τον βοηθούσε να κινηθεί μες στην πόλη. Και να θυμίσουμε ότι πριν δύο εβδομάδες είχαμε το περιστατικό με τον οδηγό που κάτι έπαθε, δεν είχε παθεί ανακοπή, είδε λευκό μπροστά του το λεωφορείο και είχαμε θύμα μια 40χρονη γυναίκα εδώ. Κατέληξε, χτύπησε μια 40χρονη γυναίκα η οποία κατέληξε. Εδώ ο κύριος Χρήστος που περνούσε χθες από το σημείο τηλεθεατής μας, μας στέλνει φωτογραφία από το σημείο. Είναι την ώρα που πηγαίνει το ασθενοφόρο, βλέπετε, είναι το αυτοκίνητο μπροστά και από πίσω το ασθενοφόρο. Στην άκρη της γωνίας, είναι εκεί που είναι ο θεολόγος τώρα. Ακριβώς. Δυστυχώς, παιδιά, τέτοια πράγματα μακάρι να μην συμβαίνουν. Πάμε στη Βιργινία Πισημίση τώρα για να δούμε.